Στην Αθήνα θα βρεθεί ο Επίτροπος Πιέρ Μουσκοβισί την Τετάρτη, όπως ανακοίνωσε σήμερα κατά την παρουσία των οικονομικών προβλέψεων για τη χειμερινή περίοδο στην ευρωπαϊκή οικονομία. Ο Επίτροπος θα συναντηθεί με τον Πρωθυπουργό και θα προσπαθήσει να βοηθήσει, όπως είπε, στην επανεκκίνηση των συζητήσεων για την ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης. Τον κόδωνα του κινδύνου για το κλείσιμο της αξιολόγησης έκρουσε από το βήμα της Βουλής ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδας, Γιάννης Τουρνάρας, κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων για την ενδιάμεση έκθεση της νομισματικής πολιτικής το 2016, ξεκαθαρίζοντας πως πρέπει να κλείσει η αξιολόγηση άμεσα, διότι οι συνθήκες αργότερα θα είναι πολύ χειρότερες. Μάλλον κοντεύουμε προς το τέλος. Αυτή τη βδομάδα επιστρέφουν τα τεχνικά κλιμάκια στην Αθήνα με πρόθεση από ό,τι φαίνεται να κλείσει μέχρι την Τετάρτη η συμφωνία για να προλάβουν να είναι έτοιμα τα όποια νομοσχέδια και να ψηφιστούν μέχρι το Σαββατοκύριακο. Γίνεται μια προσπάθεια δηλαδή τη Δευτέρα στο Eurogroup να έχει επικυρωθεί συμφωνία. Περιμένουμε να δούμε τι ακριβώς θα προβλέπει και ελπίζουμε ότι θα είναι στα πλαίσια τα οποία έχουμε συζητήσει μέχρι τώρα. Η δεύτερη αξιολόγηση η οποία έπρεπε να κλείσει από πέρυσι το Φεβρουάριο. Βλέπουμε ότι φτάσαμε στο 2017, στο Φεβρουάριο του 2017 και δεν έχει κλείσει ακόμη. Θέλω να πω ότι τα μέτρα τα οποία ζητούν οι σύμμαχοί μας, οι τροϊκανοί, είναι πάρα πολύ δύσκολα. Η κυβέρνηση να έχει δίκιο να, μέχρι ένα σημείο να αντιδράσει αυτά τα μέτρα. Αλλά θέλω να πω όμως ότι είναι ευθύνη της ίδιας της κυβέρνησης που φτάσαμε να διαπραγματευόμαστε σήμερα αυτά τα σκληρά μέτρα. Και όσο αυτή η αξιολόγηση δεν κλείνει, τα μέτρα δυστυχώς θα είναι ακόμη πιο δύσκολα. Η Γερμανία είναι προσιλωμένη στην επιτυχία του ελληνικού προγράμματος διάσωσης, δήλωσε ο εκπρόσωπος της καγκελαρίου Μέρκελ. Ερωτηθείς αν η αποχώρηση της Ελλάδας από την Ευρωζώνη αποτελεί επιλογή. Την θέση της Νέας Δημοκρατίας, πως η θέση της Ελλάδας είναι στον στενό πυρήνα της Ευρώπης και την Ευρωζώνη, μετέφερε στη Γερμανίδα καγκελάριο Άγγελα Μέρκελ ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συνάντησή του σήμερα στο Βερολίνο. Απαντώντας έτσι εμέσως πλην σαφώς και στον Υπουργό Οικονομικών της Γερμανίας Βόλφγκανγκ Σόιμπλε, με τον οποίο θα συναντηθεί αύριο. Η Ελλάδα βρίσκεται σε καλό δρόμο σε ό,τι αφορά το πρόγραμμα δημοσιονομικής προσαρμογής, ώστε να εξασφαλίσει την επόμενη δόση των δανείων, αλλά οι οικονομικές προβλέψεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου για τη χώρα είναι απεισιόδοξες, δήλωσε ο Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Βλάντις Ντομπρόφσκις. Θα τα υπογράψουν όλα, θα τα ψηφίσουν όλα. Άλλωστε, οι καλύτεροι μαθητές της Τρόικας είναι αυτή η κυβέρνηση. Ελπίζουμε ότι η ανωδική πορεία θα συνεχιστεί και δεν θα υπάρξει ανάγκη ούτε για τον κόφτη που υπάρχει, ούτε για τον κόφτη που προτείνεται το μελλοντικό να ενεργοποιηθεί για να υπάρξουν νέα μέτρα ή επιβολή μέτρων προς τους πολίτες. Την αισιοδοξία του για την ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης εξέφρασε ο αναπληρωτής Υπουργός Υγείας Παύλος Πολάκης, τονίζοντας ότι σύντομα θα προλάβουμε και την ποσοτική χαλάρωση και τα πάντα. Εμείς ανακοινώνουμε 300 δις πλεώνασμα, δηλαδή αυτά καταφέραμε εμείς με αυτό το ευρώ, με αυτές τις συνθήκες, με αυτή την οικονομική πολιτική, και από εσάς ζητάω κι άλλο αίμα. Όχι, δεν έχει άλλο αίμα, τέλειωσε το αίμα. Κριτική στην κυβέρνηση, η οποία, όπως υποστηρίζει, σκηνοθετεί μία είδη συνθηκολόγηση στη διαπραγμάτευση, ασκεί η επικεφαλής της Δημοκρατικής Συμπαράταξης Φόφη Γεννηματά. Εμείς δεν πρόκειται να γίνουμε συνεργοί σε προμελετημένο από την κυβέρνηση έγκλημα. Με ευθύνη τους έφτασαν ξανά σε αδιέξοδο, μεγάλωσαν το λογαριασμό και τις παράλογες απαιτήσεις των δανειστών. Δεν πρόκειται σε καμία περίπτωση να ψηφίσουμε νέα μέτρα. Παράλληλα, ένα βίντεο ντοκουμέντο από τα άδυτα της Χρυσής Αυγής δίνει στην δημοσιότητα η Εφημερίδα των Συντακτών. Πρόκειται για πλάνα συναυλίας που διοργανώθηκε στην Αθήνα στις 30 Ιανουαρίου του 2005. Στο βίντεο εμφανίζονται ο ίδιος ο Νίκος Μιχαλολιάκος, αλλά και εσείς όμως ο ηγετικός πυρήνας της οργάνωσης. Καταγράφονται ύμνοι της Χρυσής Αυγής, το Τρίτο Ράιχ και τα SS. Στο βίντεο υπάρχουν και ναζιστικές σημαίες.